Κερδίσαμε άλλο ένα παιχνίδι εκτός έδρας. Θέλει μεγάλη προσπάθεια ακόμη για το πρωτάθλημα. Έχει πολύ δρόμο ακόμη. Όσο μπορούμε, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά και να γίνουμε και κουραστικός. Όσο μπορούμε πιο ταπεινά, έχουμε ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο την Κυριακή. Μια ομάδα που κατά την άποψή μου μπορεί από πλευρά ρόστερ να είναι στις 2-3 καλύτερες ομάδες. Θέλει μεγάλη προσπάθεια από όλα τα παιδιά. Θα μπορέσουμε να ξεκουραστούμε κάποια μέρα τώρα για να μπορέσουμε την Κυριακή να δώσουμε το παιχνίδι που είναι ίσως και όλη η χρονιά. Εμείς με τη σειρά μας προσπαθήσαμε πάρα πολύ για το σημερινό παιχνίδι, παρόλα τα προβλήματα που είχαμε. Δεν θέλω βέβαια να σταθώ σε αυτά. Γιατί όλοι οι ποδοσφαιριστές ανήκουν στην ομάδα και όλοι πρέπει να παίζουν και παίζουν. Στο πρώτο ημίχρονο δημιουργήθηκαν 2-3 καλές καταστάσεις για μας. Δεν σκοράραμε. Με συνέπεια και να αγχωθούμε. Και μπαίνοντας στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ηρακλής πάταγε καλύτερα στο γήπεδο. Έχασε νωρίς 1-2 ευκαιρίες. Προσπαθήσαμε λίγο να ισορροπήσουμε το παιχνίδι και εκεί που προσπαθήσαμε λίγο να βάλουμε την μπάλα κάτω και να ανεβάσουμε την απόδοσή μας, δεχτήκαμε τον γκολ αυτό και μοιραία στο τέλος, δίνοντας χώρο στον Ηρακλή, και μετά από μια στημένη φάση έφυγε στο χώρο και μας έκανε το 0-2 και τελείωσε το παιχνίδι. Εντάξει, σίγουρα είναι μια ήττα άσχημη για μας. Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ για να φτάσουμε την ομάδα όσο πιο ψηλά μπορούμε. Κάπου στις δύσκολες στιγμές δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, φαίνεται. Αυτό όμως δημιώνει, ξαναλέω, την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών που έχουμε κάνει όλη αυτή την περίοδο. Όπως διαχειριστήκαμε τόσο καιρό τις νίκες που κάναμε, θα διαχειριστούμε και την ήττα. Όλες οι ομάδες πέρασαν από ήττες, και ο Ηρακλής και ο Πανατολικός και καλές ομάδες, και θέλει καλή διαχείριση, σοβαρότητα, ηρεμία, να επιστρέψουν και οι παίχτες τραυματίες που λείπουν και να ξαναβρούμε τη χημεία μας, γιατί κάπου τον τελευταίο καιρό την έχουμε χάσει με τα προβλήματα που έχουμε. Συγχαρητήρια στον Ηρακλή για την νίκη του. Του εύχομαι καλή συνέχεια και στο Γιάννη. Ευχαριστούμε τους φιλάθλους που μας συμπαραστάθηκαν. Συνεχίζουμε. Με μια ήττα δεν τελειώνει τίποτα. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας μέχρι τέλους. Κάθε παιχνίδι θα δούμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Όσοι είμαστε και όσοι είναι στην ομάδα. Έλειπε η καλύτερη κυκλοφορία και σίγουρα τον γκολ. Και από το πρώτο ημίχρονο. Δεν είχαμε την καλή κυκλοφορία που είχαμε σε άλλα παιχνίδια. Και δεν μη σταθώ τώρα σε παίκτες, γνωρίζω πολύ καλά γιατί δεν την είχαμε. Και μας έλειπε και τον γκολ. Έτσι, ίσως αν είχαμε σκοράρει στις 2-3 ευκαιρίες που κάναμε στο πρώτο ημίχρονο, τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά. Κότσα, το θέμα του κάτω θα θέλεις να τοποθετηθείς? Δεν έχω πρόβλημα να μην τοποθετηθώ. Είναι ένα πειθαρχικό παράπτωμα πάρα πολύ σοβαρό. Ενός ποδοσφαιριστή που αφήνει την ομάδα σε μια πάρα πολύ δύσκολη καμπή. Ο Κάπελ δεν έδειξε καθόλου σεβασμό στην ομάδα, παρόλο το σεβασμό που του έχουμε δείξει και την προσπάθειά μας να τον φέρουμε κοντά και για το καλό του και για το καλό της ομάδος. Είναι ένα θέμα που έχει ξεφύγει πλέον από μένα, είναι στη διοίκηση. Η διοίκηση θα αποφασίσει. Μετά από μερικές πολύ δύσκολες μέρες για μας, μετά την ήττα από τον Απόλλωνα Σμύρνης, νομίζω ότι σε αυτά τα δύο παιχνίδια δείξαμε χαρακτήρα. Κερδίσαμε τον Πειραιώ εκτός έδρας. Ήρθαμε σήμερα σε μια πολύ δύσκολη έδρα, όπως δόξας κερδίσαμε. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι λέει κάτι. Θα χαρούμε μέχρι το βράδυ και από αύριο πρέπει να κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι που πρέπει είναι στην έδρα μας και πρέπει να το κερδίσουμε. Όλα τα παιχνίδια ξεχωριστά και κάνουμε ταμείο στο τέλος. Για το παιχνίδι νομίζω ότι ο προπονητής μου με κάλυψε πλήρως. Νομίζω στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς να πιάσουμε ψηλά στα ανταραπόδοση, ήμασταν καλύτερα από τον αντίπαλό μας. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο, σε κάποιες στιγμές αδράνειας που παρουσιάζει η ομάδα σχεδόν σε κάθε μάτς, έχουμε την ατυχία να το πληρώνουμε, να δεχόμαστε γκολ. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι εμείς πρέπει να ξεχάσουμε γρήγορα αυτά τα δύο άτυχα αποτελέσματα, να συνέλθουμε γρήγορα και να ξαναφέρουμε την ομάδα εκεί που πρέπει. Ψηλά. Στόχος παραμένουν τα play-off για μας.